Να πούμε ότι θα μιλήσουμε με την υπεύθυνη του τμήματος μουσιοπαιδαγωγών του ελληνικού κόσμου, την κυρία Μαρία Γρηγοροπούλου, να μας μιλήσει λοιπόν και αυτό, την παγωμένη Ανταρκτική. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πότε ξεκινάτε και τι θα δούμε? Η έκθεση έχει ανοίξει τις πύλες της από τις 20 Οκτωβρίου, εδώ στον ελληνικό κόσμο. Στην ουσία, οι επισκέπτες που έρχονται έχουν την ευκαιρία να δουν πώς είναι να δουλεύεις, να εργάζεσαι σε έναν επιστημονικό σταθμό στην Ανταρκτική. Ουσιαστικά, ο κάθε επισκέπτης είναι δόκιμος. Περνάει ώστε να δοκιμάσει τον εξοπλισμό που χρειάζεται κάποιος για να επιβιώσει στην παγωμένη Ήπειρο. Δοκιμάζει πώς είναι να κατασκηνώνει κανείς εκεί. Μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες είναι να βρεθεί μέσα σε ένα ψυγείο με θερμοκρασία μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Συγγνώμη, μια κατάψυξη περνάτε καλύτερα. Μέσα από την κατάψυξη. Ναι, ο κόσμος περνάει μέσα από την κατάψυξη. Η θερμοκρασία Συγγνώμη, είναι... με τι ρούχα θα έρθουμε δηλαδή? Θα φορέσετε ζεστά ρούχα για την έκθεση αυτή, γιατί έτσι και αλλιώς το περιβάλλον της έκθεσης είναι αρκετά δροσερό. Αλήθεια το λέτε? Ναι. Καλά που σας ρώτησα. Δεν το φαντάστηκα ότι πραγματικά θα περάσουμε από μια κατάσταση έτσι κρύου για να ζήσουμε κανονικά έτσι όλο αυτό που θα μας παρουσιάσετε. Περνάμε από αυτή την κατάσταση του κρύου. Εννοείται ότι ο κάθε επισκέπτης παραμένει μέσα στο χώρο όσο ο ίδιος αντέχει. Πιστέψτε με, δεν έχουν αντέξει πολύ πάνω από 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια περνάμε από τον επιστημονικό σταθμό για να δούμε πώς αντιμετωπίζονται οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να προκύψουν στην Ανταρκτική. Βγαίνουμε προς τα έξω για να γνωρίσουμε τα ζώα που συναντάει κανείς εκεί, που δεν είναι πάρα πολλά στον αριθμό. Για τι ζώα είναι δηλαδή, ας πούμε, τι μπορεί το να αγαπημένο κανείς ζώο των επιστημόνων εκεί είναι ο πιγκουίνος. Ναι, άλλο ζώο υπάρχει και αυτό όμως που δεν υπάρχει, ναι, είναι η πολική αρκούδα. Και το λέω γιατί συχνά τον μπερδεύουμε. Ναι, όχι. Μην μας βάλετε και αρκούδες, όχι. Όχι, δεν έχει αρκούδες. Στην Αρκτική οι αρκούδες. Αρκούδες είναι πάνω ή που είναι κάτω. Σωστό. Συνεχίζουμε για να δούμε πώς, τι εξοπλισμό χρειάζεται να φορέσει κανείς και τι πρέπει να προβλέψει πριν κάνει μια κατάδυση στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής. Και τελειώνοντας με την περιήγησή μας στην έκθεση, έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς είναι ένα όχημα χιονιού και σε τι χρησιμεύει στην Ανταρκτική ως προς τη μελέτη των επιστημόνων. Μάλιστα. Πόση ώρα διαρκεί έτσι αυτή όλη η διαδρομή? Θα έλεγα ότι περίπου μία ώρα, αν ο επισκέπτης έχει τη διάθεση να μελετήσει όλες τις πληροφορίες και να ασχοληθεί με όλα τα πολυμεσικά εκθέματα που προσφέρει η έκθεση. Και πόσο καιρό θα μείνει η έκθεση εδώ? Η έκθεση θα είναι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και να πούμε ότι έχουμε τη χαρά μέσα σε αυτή την έκθεση να φιλοξενούμε και υλικό που μας προσφέρανε οι Έλληνες οι οποίοι έχουν πάει στην Ανταρκτική, γιατί έχει γίνει η ελληνική αποστολή στην Ανταρκτική το 1999 με στόχο όχι την επιστήμη αλλά την ορειβασία, ήταν ορειβατική αποστολή. Μάλιστα. Εσείς τώρα που έχετε δει την έκθεση και την έχετε ζήσει καλύτερα από τον καθένα που απλά θα περάσει μία φορά για να κάνει αυτή τη διαδρομή, θα μπορούσατε να ζείτε στην Ανταρκτική? Νομίζω πως όχι, αλλά έτσι και αλλιώς να πούμε ότι κανένας δεν ζει μόνιμα στην Ανταρκτική. Όλοι οι άνθρωποι πάνε για κάποιο λόγο και επιστρέφουν πίσω στο σπίτι τους. Σαν εμπειρία ωστόσο, ναι, θα ήθελα να το δοκιμάσω μετά από αυτή την έκθεση. Οι αντιδράσεις του κόσμου ποιες είναι και στο εξωτερικό? Δεν ξέρω σε ποιες άλλες πόλεις έχει παρουσιαστεί η έκθεση εκτός από το Λονδίνο. Έχει ταξιδέψει κι αλλού? Ναι, παρουσιάστηκε στην Τουρκία και στην Ισπανία. Μπορώ να σας πω για τις αντιδράσεις του κόσμου εδώ, που τις έχουμε ζήσει έτσι αυτές τις δύο εβδομάδες. Ενθουσιασμός, καλή διάθεση. Και δεν σας κρύβω ότι μέσα στην κατάψυξη αυτό που ακούμε εμείς απ' έξω είναι τα ουρλιαχτά κυρίως των παιδιών που το αντιμετωπίζουν πολύ θετικά και με ενθουσιασμό όλο αυτό. Για ποιες ηλικίες μιλάμε, δηλαδή ποιος είναι ο μικρότερος που μπορεί να μπει? Νομίζω ότι παιδιά από 4 χρονών και πάνω με την βοήθεια του ενήλικα συνοδού μπορούν να αντιληφθούν το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας που υπάρχει στην έκθεση.
Να συμπληρώσω ότι είναι βιωματική έκθεση, οι εμπειρίες είναι πολλές και δυνατές. Άρα, ίσως ένα τετράχρονο παιδί να μην ήθελε και πολύ πληροφορία από τον ενήλικα συνοδό του. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γρηγοροπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι μας έχετε και ένα πολύ ωραίο δώρο. 10 διπλές προσκλήσεις για την έκθεση, που μόλις παρουσιάσαμε, την παγωμένη τακτική δηλαδή. Πρέπει να μας στείλετε mail στο eleni1@alphatv.gr. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση και θα δούμε ποιες είναι οι 10 νικήτριες που μαζί με το παιδάκι τους θα μπορέσουν να επισκεφτούν δωρεάν την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλά και εγώ ευχαριστώ. Πολύ πρωτότυπο. Ναι.